Στο στούντιο κοντά μα βρίσκεται ο Παναγιώτης Στάθης. Παναγιώτη Στάθη. Παναγιώτη, καλησπέρα. Ακούσαμε το ρεπορτάζ τη Στέλλα. Στάση αναμονή, δηλαδή θα αφήσουν το ζήτημα αυτό να, στε... να σέρνεται για καιρό. Με ποιο σκοπό, να ξεχαστεί. Κοίταξε, υπάρχει μια αναντιστοιχία καταρχήν να σημειώσουμε σε αυτό που λένε οι κοινοβουλευτικέ πηγέ οι ανώτατε σε σχέση με αυτό που λέει η κυβέρνηση τι τελευταίε μέρε. Μα το πρωί είχατε τον εκπρόσωπο τον κύριο Μαρινάκη και έλεγε πω έχουμε όλα τα όπλα στο τραπέζι και εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα. Σε ερώτηση συγκεκριμένη, τι θα γίνει με τη χρηματοδότηση και μάλιστα αναφέρα έρθηκαμε και στο νομικό πλωστάσιο που υπάρχει για, το, ε, για τη ρύθμιση του 2013 που έγινε με τη Χρυσή Αυγή με την αναστολή τη χρηματοδότηση. Ο κ. Βορύδη προηγούμενε μέρες μα είχε πει το ίδιο πράγμα. Άρα τι, ξαφνικά αποφασίζουμε ή υπάρχει διάσταση απόψεων, είναι προσωπικέ απόψει αυτέ που εκφράζονται στη Βουλή. Ή η κυβέρνηση ξαφνικά αποφάσισε ε, ότι θα μείνει έξι μήνε να παρακολουθεί ω σχολιαστή, ω τι, ω παρατηρητή του ε, Σπαρτιάτε να αλωνίζουν στη Βουλή, στην κοινωνία, τον Κασιδιέρη να κινεί τα νήματα από, την, από τι φυλακέ, να κινείται σε αυτοδιοικητικό επίπεδο. Ναι, γιατί έχουμε και τι εκλογέ μπροστά μα, τι αυτοδιοικητικέ. Αυτό είναι μια μετατόπιση κατά τη γνώμη μου, αν, αν επιβεβαιωθεί έτσι και νομίζω ότι πράγματι έχει μια παθογένεια να τους αφήσεις, να τους βλέπεις να περιμένουν να πάρουν την κρατική χρηματοδότηση δηλαδή τι, τα λεφτά των φορολογουμένων να τα πάρει κάποιος που έχουμε βάση με να το πω εγώ mm -hmm. πολύ κομψά, να μην είμαι σκληρός ο οποίος είναι Μα μέσα στην δεν στη είναι θέμα το να είσαι σκληρός, τα είπε ο κύριος Στίγκας στις προηγούμενες μέρες, τον παράζει του Μίλησε και για βουλευτέ που πηγαίνανε στι φυλακέ για να πάρουν γραμμή από τον κανονικό, να το πούμε έτσι, εντό εισαγωγικών αρχηγό του κόμματο. Και είδαμε τον κύριο Στίγκα σήμερα να προχωρά σε μια κυβίστηση μεγατόνων όταν κατάλαβε ή ότι θα χάσει την κρατική χρηματοδότηση ή ότι θα χάσει το κόμμα του και την αρχηγία, του βουλευτέ του ή όλα μαζί. Κοίταξα να δει. Εμένα μου θύμισε ο κύριο Στίγκα ότι να εμφανίζεται στη Βουλή περίπου ω παρτιά τη με και να καταγγέλει και να κάνει και να δείχνει και η εικόνα του είναι όπω λέει ο λαό να βγαίνει από τον Άριο Πάγο περίπου και να κάνει τον Κινέζο. Σπαρτιά τη στην αρχή να κάνει τον Κινέζο στη συνέχεια. Δηλαδή ξαφνικά βρέθηκε να λέει αυτό που είχε πει δημόσια, ότι πάνε στι φυλακέ κάποιοι ενδεχομένω, να λέει δεν το είπα. Κάνει μια κυβίστηση μεγατόνων μέχρι προθέσει έλεγε δεν του δέχομαι πίσω την αυτά που λέτε και ξαφνικά εμφανίζεται να του φέρνει πίσω. Όλους, όλα αυτά, όλα αυτά εμένα δεν μου θυμίζει. Με μια συγγνώμη, επειδή τον άφησαν μόνο του. Στα έδρανα του Κοινοβουλίου. Ξέρει, δηλαδή, ποιο το πιστεύει τώρα εμένα αυτό. Εμένα αυτό δεν μου θυμίζει θεολογική προσέγγιση. Η κόμμα μου θυμίζει η εμπορική συμφωνία. Σαν να λέμε, καθόμαστε κάτω και τα βρίσκουμε, γιατί κάποιο θα χάσει, κάποιο θα κερδίσει. Αυτά κάνουμε όμω σε εμπορικέ συμφωνίε. Δεν τα κάνουμε στα κόμματα Είσαι. που τα λεφτά είναι του ελληνικού λαού. Και να σα πω κάτι κλείνοντα: Αυτή είναι μια θλιβερή εικόνα. Πράγματι, πρέπει να τη σκεφτούν και οι ίδιοι και αυτοί που του ψήφισαν. Εμά όμω μα ενδιαφέρει τι κάνει το κράτο. Και η πολιτεία πρέπει να παρέμβει αν προκειμένου. Και ποιο ε, πληρώνει. Ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Στάθη.